Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ο συνάδελφος με τον οποίο θα συνομιλήσω, πρώτα απ' όλα είναι φίλος. Δεύτερον, είναι ένας δημοσιογράφος που πάντα τον διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τρίτον, έχουμε συνυπάρξει και έχουμε δουλέψει μαζί για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος να χαίρομαι που θα συναντήσω τον αγαπητό Μάκη Πολάτο από την Λάιφο. Γεια σου, Μάκη μου. Καλό απόγευμα. Τάκη, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Θα λέω ότι με κάνεις και υποκινήσω, αλλά έχει φροντίσει ο ήλιος γι' αυτό και... Να σου πω. Εντάξει, δεν τα ακούς από μένα, τα ακούς γενικώς. Δεν νομίζω ότι... Έκλεψα κάτι από τη Λάιφο. Έλεγα να ξεκινήσουμε έτσι. Έχετε αναρτήσει στην πρώτη σελίδα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με παράθεση στοιχείων για τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Και ναι, τον αντέγραψε τον πίνακα και έκανα έτσι μια μικρή μεγένθηση στην Ελλάδα, να καταλάβουμε πού ήμασταν και πού είμαστε, για να μιλήσουμε στη συνέχεια για τη συμμετοχή που είναι ένα στοίχημα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε στις ευρωεκλογές με ποσοστά 81% το 81 και φτάσαμε στο 58% το 2019. Από το 80 πήγαμε στο 73, πήγαμε στο 70, στο 63 και κάπου στο 58,69 είμαστε τώρα. Βέβαια, δεν είμαστε μόνοι, γιατί βλέπω και χώρες που είναι πολύ πιο χαμηλά, και οι Φιλανδοί και οι Τσέχοι που είναι πιο κάτω. Τέλος πάντων, νομίζω ένα από τα μεγάλα στοιχήματα, Μάκη, είναι η συμμετοχή, που κανείς δεν μπορεί να τη μαντέψει. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσο μεγάλη θα είναι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές την Κυριακή 9 Ιουνίου. Προφανώς θα προσπαθήσουν τα κόμματα όσο μπορούν να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους να μην πάνε παραλία και να πάνε στο εκλογικό κέντρο έστω πριν πάνε στην παραλία. Επίσης, είναι σημαντικό ότι από την επιστολική ψήφο, την οποία πολλοί την επέλεξαν, και θα έλεγα ότι όσοι δεν την επιλέξαμε, για παράδειγμα, εγώ δεν το έκανα την επιλογή της επιστολικής ψήφου, το μετάνιωσα. Ναι. Διότι βλέπω ότι πόσο τακτοποιημένα, πόσο πιο εύκολα όσοι το έχουν κάνει... Το έκανα εγώ, επειδή θα λείπω στις εκλογές και πραγματικά είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Προνόησες. Ναι. Ναι. Τακτοποιημένα, πιο εύκολα, δεν θα έχεις καμία αγωνία εκείνη την ημέρα πώς θα μπορέσεις έτσι να κάνεις όλες τις υποχρεώσεις σου, να τις ιεραρχήσεις για να μπορέσεις να το κάνεις. Και έλεγα, μάλιστα, έχεις και την άνεση του χρόνου να απλώσεις, να δεις τα ψηφοδέλτια, yeah, αυτό που θα ήθελες να δεις με προσοχή τα ονόματα, μία και δεύτερη και τρίτη φορά, που στο παραβάν συνήθως πας λίγο βιαστικά. Έτσι είναι. Εκτός και αν είσαι, θα έλεγα, αν έχεις μεγάλη σχέση με τα κομματικά γραφεία, που οι περισσότεροι δεν έχουν. Όχι. Ή αν δεν έχεις έτοιμο το ψηφοδέλτιο, για να τα δεις και να αποφασίσεις και να επιλέξεις πού θα πάει η σταυροδοσία. Για να μην πω και κάποιοι που ξέρω, που μπορεί να αποφασίζουν στο παραβάν, ακόμη και το κόμμα που θα επιλέξουν, οπότε ναι. Ναι. Με την επιστολική ψήφο ίσως θα λύνεις. Να δούμε πού θα πάει η συμμετοχή. Έχει σημασία πού θα είναι ο πύχης. Βλέπω τις τελευταίες μέρες από την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών ότι φαίνεται πως κατά βάση οι αρχηγοί το έχουν πάρει επάνω τους. Ο Πρωθυπουργός το έχει πάρει επάνω του. Έχει ένα πολύ βαρύ συγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε μέρα, με συνεντεύξεις καθημερινές, με επισκέψεις. Έδωσε σήμερα, για παράδειγμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε ένα αθλητικό site, νομίζω στο Sport24, που είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Τη διαβάζαμε τώρα και τη συζητούσαμε με τους συναδέλφους στο newsroom της Life.gr. Και φαίνεται να μιλάει απελευθερωμένα για πάρα πολλά θέματα, για τους αγαπημένους του αθλητές, για το ποια είναι τα σπορ που θεωρεί ότι πρέπει να ανέβουν, για το ΒΑΡ και το αν κάνει λάθη το ΒΑΡ, για το αν ήταν ο παδός του Αναστόπουλου, του Σαραβάκου ή του Ζάετς. Και βέβαια τα παντρεύει, έτσι. Βάζουμε λίγο Αναστόπουλο Ολυμπιακό, βάζουμε λίγο Σαραβάκο Παναθηναϊκό. Οι πολιτικοί το έχουν αυτό. Να τα έχουμε καλά, ναι, με όλους. Τάκη, αυτό που φαίνεται, αυτό που θέλω να πω από το ειδικό, για να πάμε από το ειδικό στο γενικό, φαίνεται λοιπόν ότι επιλέγουν οι πολιτικοί αρχηγοί να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους, κάνοντας target, στοχεύοντας κάθε φορά ένα κοινό ειδικό. Γι' αυτό βλέπουμε να πηγαίνουν
τώρα μέσα από μια ιστοσελίδα την οποία την διαβάζουν εκείνοι που, εκείνοι που είναι λάτρεις των σπορ, άρα να μιλήσει κυρίως για τα αθλητικά. Την ίδια στιγμή βλέπουμε αντίστοιχες προσπάθειες και από τον Στέφανο Κασελάκη, τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ΣΥΡΙΖΑ το κόλμα ακόμη λέγεται. Ακόμη λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια είναι με μικρά γράμματα στο βαν που κυκλοφορεί, αλλά... Πεζά. Προσπαθεί, για παράδειγμα, έχουμε δει να δίνει στις λεγόμενες εκπομπές της πρωινής ζωής, τα πρωινάρικα όπως τα λέμε έτσι πιο λαϊκά, να δίνει εκπομπές. Αν και θα έλεγα ότι φαίνεται ότι ο Στέφανος Κασελάκης, όπως σταθεί σχεδόν και όπου βρεθεί, δεν έχει πρόβλημα να μιλήσει σε όποιον έχει μια... Έτσι, προτάξει μια ένα μικρόφωνο. Έχει μια λαϊκότητα, φαίνεται ότι θέλει να δείξει ακριβώς ότι είναι ένας απλός άνθρωπος που μιλάει σε όλους, αλλά την ίδια στιγμή εκεί έχει ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου, θα το βρει μπροστά του όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί αντιμέτωπος με το πρόβλημα της κυβερνησιμότητας. Ναι. Διότι δεν είναι ότι έχει στοχεύσει ή ότι... έχει χρησιμοποιήσει μια ρητορική για τους λεγόμενους αριστερούς ψηφοφόρους, τους ψηφοφόρους της ανανεωτικής αριστεράς ή τους πιο κεντρώους. Φαίνεται ότι θέλει να προσεκτήσει ψηφοφόρους από όπου μπορεί. Είναι από αριστερά, είναι από δεξιά, είναι από την άκρα δεξιά. Είναι από οπουδήποτε να προσελκύσει ψηφοφόρους. Αυτό που λένε η ειδική προσωπική στρατηγική που δεν ακολουθεί κατά ανάγκη τις καταβολές του ΣΥΡΙΖΑ. Τακτική, απλώς να μαζέψει ψηφοφόρους. Εκεί βέβαια το να ομογενοποιηθεί ο κόσμος θα του είναι ένα πρόβλημα μετά. Διότι τι θα λέει για να μπορέσει κάπως να ενοποιήσει. Θα λέει κάτι το οποίο είναι εύκολο για τη μεσαία τάξη. Θα λέει κάτι που είναι καλό για τους εργοδότες, για τους εργαζόμενους. Να τα έχει καλά με όλους είναι δύσκολο. Ήδη το πρόγραμμά του η κυβέρνηση κάπως το κοστολογεί. Σήμερα το έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 60-70 δισεκατομμύρια και βλέπουμε. Και την ίδια στιγμή είναι σαν να κόβει και τις γέφυρες με το Πασό. Ναι. Εκεί θα γίνει μια μεγάλη μάχη, πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω. Και με το Πασόκ, όχι με τους ψηφοφόρους του Πασόκ και τα στελέχη του Πασόκ, τους οποίους πολύ θέλει. Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι του Πασόκ έχουν μια όσοι έμειναν στο Πασόκ, έχουν μια δυσανεξία με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κρατήσει στο σιρτάρι τα συνταγογραφημένα Πασοξίλ και νομίζω ότι δύσκολα θα φύγουν από αυτή την αγωγή για να πάνε στα ΣΥΡΙΖΑ 6 ή κάποια άλλα χάπια. Πάντως να σου πω κάτι, Μάκη, θυμάσαι ποτέ εκλογές που η πόλωση δεν αφορά καθόλου το πρώτο κόμμα και αφορά την αναμέτρηση του δεύτερου με το τρίτο ή του τρίτου με το δεύτερο, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ποιο? Όχι, δεν μπορώ να ανακαλέσω κάτι εύκολα και σίγουρα με καταλαμβάνεις εξαπίνεις. Αλλά θα σου έλεγα ότι όπως και να έχει, ακόμη και αν ο Μητσοτάκης θα καταφέρει και ανεβάσει τη Νέα Δημοκρατία στο ποσοστό δηλαδή που θα πάρει στις ευρωεκλογές κάπου πάνω από το 30%, 31, 32, 33, νομίζω ότι δεν φαίνεται να λέει και ο πιο αισιόδοξος δεξιός συνεργάτης του Πρωθυπουργού για ένα ποσοστό με τον αριθμό 4 μπροστά. Εάν καταφέρει και τίνει προς το 32, 33, 34, έχει γυρίσει δηλαδή τις δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν κάτω από το 30%, μετά νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριφερθεί σαν να έχασε. Θα πρέπει να μην επιτρέψει, γιατί αν επιτρέψει φαινόμενα αλαζονίας ή φαινόμενα ότι είμαστε, να λένε κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε μοναδικοί, ότι κανείς δεν μπορεί να μας απειλήσει την πρωτοκαθεδρία στο πολιτικό σκηνικό, αυτό θα δημιουργήσει αντίρροπες δυνάμεις, διότι κάθε μέρα τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Το πρόβλημα στην καθημερινότητα είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί εύκολα να το ξεπεράσει κάποιος, γιατί απλούστατα πρέπει να πάρει κάτι να φάει, πρέπει να πάρει κάποια τρόφιμα για να μαγειρέψει για την οικογένειά του και το πορτοφόλι του αδειάζει. Αφήνω την πρώτη του μηνός ή το τέλος του μηνός που πρέπει να πληρώσει το ενίκιο και εκεί δεν μπορεί να τα φέρει πέρα. Λέω ότι έρχεται και το καλοκαίρι που πάρα πολύ προβλέπω με βάση τα στοιχεία που έχω από τον εαυτό μου και από φίλους, ότι θα δυσκολευτούν να βρουν εισιτήρια για να πάνε στο νησί που έχουν το πατρικό τους ή κάποιο σπίτι ενός φίλου. Και αν βρουν θα δυσκολευτούν να τα πληρώσουν.
θα δυσκολευτούν πάρα πολύ και ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πραγματικά καυτός, πολύ πολύ δύσκολος Σεπτέμβριος. Τώρα αφού μιλάς για την κυβέρνηση, πιστεύεις ότι όποιο αποτέλεσμα προκύψει θα είναι το σημείο εκκίνησης κάποιων αλλαγών? Δεν ξέρω αν θα λέγεται ανασχηματισμός, αν θα λέγεται αλλαγή πορείας, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων κάτι να αλλάξει στα κακώς κείμενα. Νομίζω ότι αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι είναι να κινηθεί πιο δυναμικά προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων. Τώρα, το αν έχει ομάδα ο Πρωθυπουργός ή το αν έχει πάγκο, νομίζω ότι δείχνει ότι αντλεί κυρίως δυνάμεις από το κέντρο. Δεν νομίζω ότι έπειτα από 5 χρόνια διακυβέρνησης θα αλλάξει πολύ τις συνήθειές του. Περισσότερο στρέφεται προς το κέντρο. Εκεί φαίνεται περισσότερο να νιώθει περισσότερο σαν να είναι στα παπούτσια του, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ακροατήριό του. Εκεί θα στραφεί. Αλλά νομίζω ότι εάν θα σώσει την παρτίδα, για να το πω με έναν τρόπο, στις ευρωεκλογές, και έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και θα πρέπει πραγματικά, πέραν του τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, να δείξει ότι τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες μπορεί να τα αντιμετωπίσει, μπορεί να προσφέρει λύσεις οι οποίες είναι μετρήσιμες και μπορεί να κάνει όλα εκείνα που θα βελτιώσουν. Μάλιστα. Και την καθημερινότητα των πολιτών. Αν αρκεστούμε στις δημοσκοπήσεις, θεωρούμε ότι δεν θα προκύψει κάποια σοβαρή κρίση στο κυβερνών κόμμα, αν τα ποσοστά είναι αυτά που μαντεύουμε και που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Τι θα συμβεί όμως στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, που κάποιοι λένε ότι είναι και ένας αγώνας επιβίωσης για τους δύο πολιτικούς αρχηγούς? Νομίζω ότι με αυτά τα δύο πρόσωπα, με τον Στέφανο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟ, που φαίνεται να μην έχουν καμία διάθεση για να συνεργαστούν, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να περιμένουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει παλαιότερα με τον συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς ή το ΚΚΕ εσωτερικού ακόμη πιο παλιά και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που θυμάμαι, παιδί, μια παλιά γελιογραφία με τον Χαρίλαο Φλωράκη να είναι μπροστά σε ένα αυτοκίνητο και να λέει να είχα μία ρόδα, ένα αυτοκίνητο που είχε 3 ρόδες και του έλειπε μία, και τον Λεωνίδα Κύρκο να είναι μπροστά σε ένα αυτοκίνητο με μία ρόδα και να σκέφτεται, αχ, να είχα 3 ρόδες. Ναι. Το είπε πάντως ο κύριος Κασελάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει χημεία. Ναι. Νομίζω αυτό από μόνο δεν του υπάρχει περίπτωση. Ο Κασελάκης από τη στιγμή που έκανε και την πατροκτονία με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε καμία διαδικασία συζήτηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επίσης προφανώς σιγά μην μπει σε διαδικασία συζήτησης με τον εκπρόσωπο ενός κόμματος που θεωρεί ότι έχει λαφυραγωγήσει τα προηγούμενα χρόνια το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ως κεντροαριστερά, προκειμένου να υπάρξει κάτι που θα κοντράρει την κυριαρχία αυτή τη στιγμή, την αδιαμφισβήτητη του Κυριάκου Μητσοτάκη, εφόσον δεν φαίνεται κάποιο άλλο πρόσωπο που μπορεί να αντλήσει δυνάμεις από το κέντρο, που το κέντρο πάντα βγάζει την κυβέρνηση, και να το πάει ή λίγο προς τα αριστερά ή λίγο αριστερότερα, γιατί προς τα δεξιά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι θα είναι δύσκολα εκεί τα πράγματα. Οπότε ο βασικός αντίπαλος του Πρωθυπουργού είναι τα προβλήματα. Λένε ότι η φύση απεχθάνεται το κενό. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το πολιτικό σύστημα, υπάρχει ένα κόμμα που χωρίς καμία αμφιβολία προηγείται και προηγείται μακράν, και δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν υπάρχει, τι να πω, μια πιστική εναλλακτική λύση. Πιστική εννοώ να έχει την εμπιστοσύνη της κοινής νόμης. Αλλά επειδή η φύση απεχθάνεται τα κενά, δεν εκτιμάς ότι δεν μπορεί παρά κάτι να συμβεί στα επόμενα χρόνια? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, είτε κάποιος είναι ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι παρατηρητής, είτε είναι απλώς ένας ρεπόρτερ όπως εμείς που καταγράφει τις εξελίξεις, φαίνεται σαν να είναι η φωνή της λογικής μπροστά σε ένα περιβάλλον που θα έλεγα ότι έχουμε κάποιους παροξυσμούς ή από εδώ ή από εκεί.
Αυτός λοιπόν ο ορθολογισμός που πολλές φορές, ακόμη για παράδειγμα και στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, που ήταν κάτι που δυσκόλεψε πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, και όμως στο εσωτερικό πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν το έχουν φωνέψει, το έβαλε στις πραγματικές του διαστάσεις. Ναι. Ότι πέραν του τι πιστεύει κάποιος για αυτά τα θέματα των ανθρωπίνων σχέσεων και του προσανατολισμού του καθενός από εμάς, ναι, έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους που όλοι πρέπει να έχουν τα ίδια, μάλιστα, δικαιώματα έναντι των άλλων. Νομίζω εκεί ότι θα δυσκολευτούν οι άλλοι και προφανώς είναι και ένα ζήτημα να δούμε πόσο μεγάλη θα είναι η αντίδραση των πολιτών, διότι όλοι ακούμε από τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε ότι πολλοί θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, θέλουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, θέλουν να πούν ότι δεν τους αρέσει η πολιτική που ακολουθείται στο ένα πεδίο ή στο άλλο πεδίο. Θα το δούμε και θα είναι, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα η Κυριακή στις 9 Ιουνίου και οι ερχόμενες ημέρες για την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων. Λοιπόν, επειδή βλέπω είσαι και στο γραφείο, δουλεύεις, που σημαίνει ότι έχεις να επιστρέψεις στο πληκτρολόγιο μπροστά σου. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την διάθεσή σου να μοιραστείς τον χρόνο σου μαζί μας. Σε ευχαριστώ πολύ.